Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει. Σε επιφυλακή βρίσκεται η τοπική αστυνομία στην Πάτρα μετά τα δύο περιστατικά επίθεση στα ξημερώματα της Παρασκευής σε κατάστημα με γούνες και υπεραγορά κρεάτων. Στόχος είναι η Ελλάς να κάνει αισθητή την παρουσία της έξω από εμπορικά καταστήματα με γούνες αλλά και κρεοπολία, προκειμένου να αποτραπούν παρόμοια σύμβαντα. Οι αστυνομικοί έχουν πάρει εντολή να περιπολούν έξω από επίφοβες επιχειρήσεις καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και τις επόμενες ημέρες. Όπως βλέπετε στο βίντεο, κουκουλοφόροι πλησίασαν κρεοπολίο στην περιοχή του Σωτού Αμερικής στην Πάτρα. Πέταξαν πέτρες, έσπασαν το τζάμι, αλλά χτύπησε ο συναγερμός και εξαφανίστηκαν τρέχοντας. Φαίνεται ότι η αναμενόμενη επίθεση αντεξουσιαστών σε καταστήματα τα οποία πουλούν γούνες, κρεοπολία αλλά και pet shop ξεκίνησε. Στη συνέχεια, άγνωστοι πέταξαν βόμβες μολότοφ σε κατάστημα με γούνες στην οδό Κανακάρη. Από τη φωτιά καταστράφηκαν γουναρικά μεγάλης αξίας. Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 3.30 τα ξημερώματα, μισή ώρα πριν από το χτύπημα στο κρεοπολείο. Βρήκαμε δύο μπουκάλια με αναπτύρες. Ακριβώς. Μολότοφ. Η ζημιά μεγάλη. Αρκετά. Αν μπορεί να εκτιμηθεί πάνω κάτω. Όχι, όχι, δεν μπορώ εγώ να εκτιμήσω γιατί καήκανε και ρούχα, έχει καεί το ταβάνι μέσα. Η πυροσβεστική υπηρεσία ειδοποιήθηκε από διερχόμενο. Αν ο άνδρας δεν είχε δει τη μικρή αιστεία φωτιάς, είναι βέβαιο ότι το κατάστημα θα είχε λαμπαδιάσει. Ενώ δεν αποκλείεται να κινδύνευαν και διαμερίσματα, αλλά και γειτονικά καταστήματα. Είμαστε δίπλα σας σε κάθε ξεχωριστή στιγμή. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.